εδώ στο στούντιο την κυρία Μέρη Πολεμιδιώτου, λειτουργό για τα δικαιώματα του παιδιού στο Μακάριο Νοσοκομείο. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εξ αφορμή τη Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, εμείς θέλω να αναδείξουμε μαζί τα δικαιώματα των παιδιών ασθενών και το τι κάνει το Μακάριο Νοσοκομείο. Μάλιστα. Καταρχάς, υπάρχει νομικό πλαίσιο μέσα από το οποίο έχουν θεσπιστεί, θα έλεγα, τα δικαιώματα του παιδιού ασθενή. Και αυτό είναι η σύμβαση που έχει υιοθετηθεί από τη Γενική Σύνελευση των Ηνωμένων Εθνών ακριβώς στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Mm-hmm. Εξού και γιορτάζουμε στις 20 Νοεμβρίου και την ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Επίσης υπάρχει η κατοχήρωση των δικαιωμάτων του παιδιού μέσα από τη σύμβαση των δικαιωμάτων του ως κυρωτικός νόμος του 1990. Και φυσικά οπωσδήποτε πάλι κατοχυρώνεται τα δικαιώματα του παιδιού ασθενή και μέσα από το νόμο περί προστασίας και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων ασθενών γενικά του 2004. Κοιτάξτε, και το γεγονός και μόνο ότι στο Μακάριο Νοσοκομείο υπάρχει λειτουργός για τα δικαιώματα του παιδιού, εσείς. Λειτουργός δικαιωμάτων ασθενών, ναι, θα έλεγα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ναι, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται σίγουρα και τα δικαιώματα του παιδιού ασθενή. Μάλιστα. Τι έχετε να μας πείτε για το πώς διασφαλίζετε το δικαίωμα των παιδιών για καλύτερη δυνατή παροχή υγείας στην χώρα μας? Το Μακάριο Νοσοκομείο mm-hmm. έχει λειτουργήσει το 1984 και είναι η μοναδική τριτοβάθμια κλινική μονάδα στην Κύπρο όσον αφορά τη διαχείριση κρίσιμων παιδιατρικών περιστατικών. Διαθέτει τη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών με 48 κλίνες, για την οποία να σταθώ λίγο εδώ. Υπάρχει σχεδιασμός λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Έχουν αυξηθεί και λόγω της πρόοδος στα νεογνά μας και έχει γίνει σχεδιασμός για την επέκταση της κτηριακής υποδομής και την αύξηση των κλινών. Ελπίζομαι και ευχόμαστε σύντομα και για τους υπόλοιπους θαλάμους και μονάδες. Η μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλείας νεογνών φιλοξενεί παιδιά από την ημέρα γέννησής τους mm-hmm. μέχρι 14 ημερών. Από τις 15 ημερών μέχρι και 15 χρονών τα παιδιά νοσηλεύονται στους παιδιατρικούς θαλάμους. Όσον αφορά όμως παιδιά που δεν έχουν προβλήματα, νεογνά που δεν έχουν προβλήματα κατά τη γέννησή τους, μέχρι 14 ημερών, τότε παραμένουν με τις μητέρες τους στο μευτικό τμήμα. Όσον αφορά πάλι περιστατικά της ηλικίας των 15 ημερών με 15 χρόνων, τότε τα παιδιά αυτά νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών με 12 κλίνες. Κάθε παιδιατρικός θάλαμος προς το παρόν έχουμε 18 κλίνες αυτή τη στιγμή. Πείτε μας, κύριε Πολεμιδιώτου, απευθύνονται σε εσάς ως λειτουργός για τα δικαιώματα των ασθενών και γονείς παιδιών κλπ. Για να, αν θέλετε, να μεσολαβήσετε ή να βοηθήσετε αν κάτι προκύψει. Καθημερινώς και τηλεφωνικώς και προσωπικά υπάρχουν πολίτες, ασθενείς που χρειάζονται τη βοήθεια μας. Ενδεχομένως και καθοδήγηση. Και καθοδήγηση σίγουρα και είναι ακριβώς εδώ ένα από τα καθήκοντα μας είναι να παρέχουμε συμβουλές και να προσπαθούμε όσον αφορά στην ακριβή διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με το νομοθεσία. Mm-hmm. Και βοηθούμε, αναλαμβάνουμε παράπονα που κατά την κρίση μας χρήζουν άμεσου χειρισμού, όπως ραντεβού ή όποιες παρεξηγήσεις μπορεί να δημιουργηθούν στον χώρο των εγγραφών, των εξωτερικών ιατρίων και διάφορα άλλα. Επίσης, έχουμε καθήκον να ενημερώνουμε το ιατρικό, παραιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό όσον αφορά τα δικαιώματα των ασθενών. Δεν μπορούμε όμως, δεν έχουμε το δικαίωμα να αναλαμβάνουμε θέματα που αφορούν ιατρικής πραγματογνωσίνης, ναι, ιατρικής αμέλειας ή αποζημίωσης, ναι, πειθαρχικών θεμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πολεμιδιώτου. Καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, προβαίνει σε δηλώσεις για θέματα.